Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, καλησπέρα σας. Γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad. Yay! Oh God, έβαλα όλη την τοποθέτηση που είχα για να μπορέσω να το βγάλω αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Πού θα ήμασταν, πού καλύτερα. Έλατε, έχει παγώσει λίγο η μητούλα μου. Αχ, το έχει το κρυουλάκι. Κάτι έχει πάθει. Δεν, κρυώνω ρε παιδί μου σήμερα, δεν ξέρω. Είναι, αυτή η εβδομάδα είναι... Μήπως να σε στείλουμε στη Ρουμανία μαζί με την καλεσμένη μας. Έχεις δίκιο, γιατί μας έρχεται... Εν τω μεταξύ, η καλεσμένη μας, να πούμε ότι έχει έρθει εδώ πέρα και ζεσταίνεται. Της φαίνεται και ο ζεστός καιρός, ο καιρός αυτός ζεστός. Άμα πας 2-3 μήνες εκεί, ναι. Που με αφήσεις και την εκπομπή δικιά μου. Α, οκ, okay, κανένα πρόβλημα να ξέρεις, δεν έχω κανένα, απολύτως κανένα πρόβλημα δεν έχω. Αλλά να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι... με το κρύο. Δεν συνηθίζεις, φίλε. Α, πιστεύεις ότι... Όχι, δεν συνηθίζεις. Θα σου πω, όσο ήμουν στην Αγγλία, που έκανε αντικειμενικά, δηλαδή, εγώ θυμάμαι έφευγα αρχές Σεπτέμβρη. Εδώ αρχές Σεπτέμβρη που κάνουμε ακόμα μπάνιο, έτσι. Ναι, δηλαδή και Οκτώβρη κάνουμε μπάνιο κλπ. Θα μου πεις τώρα μια δεκαετία πίσω, δεν θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, θυμάμαι ότι έφευγα αρχές Σεπτέμβρη και δεν έπαιζε στο πλάνο να πάρω μαζί μου κοντομάνικο, ας πούμε. Για το εδώ. Κοντομάνικο. Όχι, όχι, για την Αγγλία. Το κοντομάνικο ήταν για από μέσα στο από μέσα. Δηλαδή ήταν τέτοια φάση. Οπότε πήγαινε. Παρ' όλα αυτά δεν συνηθίζεται όμως το κρύο. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι το αντέχω. Ρε, το αντέχεις. Το αντέχεις. Αλλά δεν, εντάξει. Δεν έρχεσαι εδώ πέρα, ας πούμε, το. Πώς να σου πω. Δεν έρχεσαι μετά στην Ελλάδα και λες καλά, εδώ πέρα έχει άνοιξη. Το φοράς το μακριμανικά έξω. Δηλαδή συνεχίζεις τη συνήθεια. Παίζει και με την υγρασία τώρα εδώ στην Ελλάδα δεν είναι. Το κρύο είναι διαφορετικό. Τρυπάει ή μπαίνει μέσα στο κόκαλο. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν... Τέλος πάντων, ναι, εμείς τώρα έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε κλιματική ανάλυση. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Ακολουθήστε μας. Ακολουθήστε μας, βέβαια. Ακολουθήστε μας παντού. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, MadTV Greece και παντού το hashtag, παιδιά, MadTV Greece. Πάλι, δηλαδή, MadTV Greece. MadTV Greece. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, MadTV Greece και... Α, τι ωραία, ρε παιδί μου. Και ναι, θα καταλαβαίνετε, ό,τι θέλετε θα το βλέπετε μέσα από εκεί. Ναι. Και τις ακουμπές που ενδεχομένως να χάσετε, δείτε μέσα από εκεί. Κατά τα λοιπά. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Θες να μας πεις λίγο. Γιατί έχετε τη MadBook 2021 Μπασέκα από Crystal Pure. Και ένας από τους χορηγούς είναι και η L'Oréal Professionnel Paris με το νέο Steampod της L'Oréal, όπου αλήθεια θα ξεχάσεις ό,τι ξέρεις σε εργαλεία styling. Γιατί είναι η επανάσταση η οποία έχει φτάσει και είναι ένα δώρο στον εαυτό σου ή στους αγαπημένους σου. Διότι δεν υπάρχει καμία καταστροφή στα. Δηλαδή, παιδί μου, 99% λιγότερη φθορά στην τρίχα σου. Αυτό θα σου πω και τίποτα άλλο. Άρα, παιδί μου, εγώ θα σου πω. Αλήθεια. Ναι, ναι. Αλήθεια. Όχι, σε πιστεύω, όχι, σε πιστεύω. Εντάξει. Άμα το λες. Την ψυχή στην καρδιά, το βάζει. Σωλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την ειδησούλα μας έτσι την πρώτη, καθώς έχουμε μια διεθνή διάκριση για την. Για την Joan, αυτό το υπέροχο πλάσμα το οποίο. Διακρίθηκε και εδώ πέρα, γιατί κέρδισε το X-Factor, το Voice κέρδισε. Το και μετά από το Voice διεθνή διάκριση. Βέβαια. Με το Twist in My Sobriety. Με αυτή την κομματάρα που διασκευή. Ήρθε. Με τη διασκευή για την ακρίβεια που έχει κάνει. Και πιο συγκεκριμένα το single Joan, επειδή έχει φτάσει στη θέση νούμερο 32 του επίσημου Airplay Chart, με ανωδική πορεία από ό,τι φαίνεται, ενώ στο Shazam Chart της χώρας το συναντάμε τις τελευταίες μέρες σταθερά στο top 20, παιδιά. Okay, ναι. Ακούγεται και στην Κροατία πάρα πολύ δυνατά, στις τελευταίες εβδομάδες θέλω να σου πω. Γενικώς, η Joan έχει έρθει και εκείνη για να αφήσει το στίγμα της και για να... Μέσα σε πολύ λίγο καιρό, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, όντως. Πέρσι ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Και εντωμεταξύ τώρα, δεν ξέρω, μου ήρθε έτσι ένα λαμπί. Είναι από τις λίγες νικήτριες. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Που κάνει κατευθείαν, έτσι. Που κάνει κατευθείαν καριέρα. Δηλαδή, συνήθως, αν θυμάμαι καλά, οι νικητές. Δεν ξέρω αν. Δεν θυμάμαι δηλαδή τώρα. Η Joan είναι σίγουρα μία από αυτές όμως που κατευθείαν νίκησε και έχει κάνει. Ναι, εντάξει, κάνει πολύ σωστή επιλογή. Δηλαδή αυτό το, ήταν πολύ σωστή επιλογή κομματιού αυτή. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρεις τι, εγώ θα έλεγα να πάμε, σε ένα σύντομο break. Πάμε να απολαύσουμε και Twist in My Sobriety, καθώς το λέγαμε τώρα. Επιστρέφουμε με πολύ ωραία είδηση που έχουμε. Ωραία. Περίεργη. Αλλά ωραία είδηση που έχουμε αμέσως μετά και φυσικά αναμένουμε να υποδεχτούμε σε πολύ λίγο στην παρέα μας την Francis On My Mind. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρεούλα. Φλερταρείς πάρα πολύ με το να πέσεις, θέλω να ξέρεις, έτσι. Να πέσω. Ναι. Oh. Έχει γυρίσει το πόδι της καρέκλας.
Όχι. Θα το πείσω. Άστο ρε παιδί, μην το φτιάξω. Θα ρίξω και το στο Εγώ τι κουφάλα, δεν το είπα πριν ξεκινήσουμε, το είπα τώρα. Μου λέει, γιατί ξεκινάω από την πρόταση και του λέω. Κάτι με κοίταγε περίεργα και λέω τι. Ξεκινάω από την πρόταση και μου λέει τι. Γιατί τίποτα, τίποτα, άστο. 3-2-1, πάμε. Κάτω, Νικολάς. Έχω κάνει εικόνα όλο το τι να παίζει κάτι, θέλω να ξέρετε. Αλλά προφανώς σημαίνει πάρα πολύ καιρό αυτό, αλλά τώρα το παρατήρησα. Φλερτάρεις πολύ. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εν αναμονή του Modbox 2021 από Acerco Crystal Pure. Ένας από τους χορηγούς μας είναι η Pink Woman, το αγαπημένο αυτό fashion brand, το οποίο εξασφαλίζει για εσένα όλα τα fashion trends από τα διεθνή τεφιλέ κατευθείαν στην τουλάπα σου. Μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα 100 φυσικά καταστήματα της Pink Woman, όπως επίσης και το pinkwomanfashion.com. Κατά τα λοιπά, πάμε λίγο στην είδηση αυτή που έχουμε εδώ πέρα, που δεν έχω καταλάβει και πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ ζαλημένης. Αλλά θέλω να μου δώσει λίγο έτσι την κοίτα, θα σου δώσω τα φώτα μου. Εδώ λέει ότι η Πορτογαλία καθιστά παράνομο για το αφεντικό σας να σας στείλει μήνυμα μετά τη δουλειά. Οκ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά μπορούμε να το δούμε μαζί. Είναι στους νέους εργατικούς νόμους, το οποίο ψηφίστηκαν στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, για να δώσει, λέει, στους εργαζόμενους μια πιο υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής σχέσης. Ρε φίλε, sorry κιόλας, αν εγώ γουστάρω δηλαδή το αφεντικό μου. Δεν ακούστηκε πολύ καλό αυτό, ναι, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω. Κατάλαβα να πω. Τι θες. Αν ερωτευτούν, ρε παιδί μου, μεταξύ τους. Ναι. Τι πρόβλημα. Διανόμου. Κομμένα. Απαγορεύεται. Ναι, δεν δηλαδή έχει. Πρέπει να σε απολύσουν, ας πούμε. Πρέπει να αλλάξεις δουλειά. Νομίζω παρόλα αυτά υπάρχει. Είναι κάπως λίγο σαν αγραφός νόμος αυτός. Θυμάμαι, θα σας πω. Έβλεπα μία σειρά. Τώρα ποια σειρά είναι αυτή, Χριστιανά, το θυμάται. Μία σειρά στο Netflix που είναι τύπου. Χαζοσύρουλα, ρε παιδί μου, έτσι, ναι, τύπου σε ξενοδοχείο κλπ. Όπου μία ερωτεύεται το αφεντικό της και παρόλα αυτά όμως δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να ερωτευτεί το αφεντικό της. Δηλαδή κάπως. Παίζει αυτό. Ψιλοπαίζει, ναι, αυτό, ναι, όντως. Άγραφος νόμος. Δεν είναι να πεις ότι. Ναι. Θα με καταδικάσουν άμα μιλήσω με το αφεντικό μου. Λοιπόν, έρχεται τώρα αυτή η νομοθεσία, λέει, μετά την επέκταση της εργασίας στο σπίτι και μετά την πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας. Σοσιαλισμό βλέπω έχουν στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με νέους κανόνες, οι εργοδότες, λέει, θα μπορούσαν να τιμωρηθούν για την επικοινωνία με τους εργαζομένους μετά τη δουλειά. Α! Άκου τώρα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί εμείς το πήγαμε στο ερωτικό αμέσως. Α, ναι. Σε περίπτωση που επικοινωνήσουν για δουλειά. Για δουλειά. Φίλε, τον θέλω κι εγώ αυτό το νόμο. Τώρα ναι, το βλέπω με άλλο μάτι. Το θέλω κι εγώ. Γιατί. Αν έχεις φύγει, έχεις πάει στο σπίτι σου, γιατί αυτό που είναι με την πανδημία, που δουλεύαμε, ναι, 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 περισσότερο από το σπίτι, είναι ότι δουλεύαμε χωρίς ωράριο. On call. Ναι, ό, κανονικά, χωρίς ωράριο, επειδή σου λύγεσαι στο σπίτι σου, μπορείς να δουλέψεις και αντί για 8 και 10 και 15 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε ρε φίλε, όχι ξέρω εγώ. Σωστό. Μπράβο στους Πορτογάλους. Ναι, ναι. Όχι, τον ακούω αυτό τον ακούω αυτό το νόμο. Το ακούω αυτό το δικαίωμα της αποσύνδεσης, γιατί όντως χρειάζεται. Και άμα δεις, λέει και πιο παρακάτω, ότι έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τις συσκευές εργασίας. Το οποίο δεν υπερψηφίστηκε όμως. Αλίμονο που θα υπερψηφιζόταν. Εντάξει, είπαμε. Ναι, το παρακάνω. Παρ' όλα αυτά, ναι, εγώ είμαι πολύ, παίζω πολύ υπέρ με αυτό. Με αυτό το νόμο. Μ' αρέσει. Δεν τον βλέπω να έρχεται εδώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά μπορούμε να πάμε εμείς στην Πορτογαλία. Καμία πιθανότητα. Ούτε η μείωση σε εκατομμύρια. Σε εμάς εδώ πέρα γίνεται όλο και χειρότερο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι να δουλεύεις 8, αν δουλεύεις. Όχι 8, ποιος 8. Αν δουλεύεις 10 ώρες, τώρα έχουμε πάει στις 15, στις 12, ξέρεις. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Από Πορτογαλία θα φύγουμε για Ρουμανία όμως μετά τον break. Αλήθεια, θα φύγουμε για Ρουμανία και θα επιστρέψουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο με μια ύπαρξη, με ένα γλυκύτατο πλάσμα, έτσι όμορφο, ήρεμο, πράο. Σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε για ένα σύντομο break, Dua Lipa και Physical. In front of the noise, and baby keep on dancing like you ain't got no choice. So come on, come on, come on. Let's get physical, πάμε. Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε και επιστρέψαμε με πάρα πολύ διάθεση και εφημπρίο και τσαχπινιά. Εγώ το παίρνω πάνω και εσύ αυτό. Και εγώ και όλοι μας. Και είμαστε εδώ, παιδιά, για να συνεχίσουμε. Είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε σε πολύ πολύ λίγο τη σημερινή μας καλεσμένη. Ωστόσο, πριν υποδεχθούμε τη σημερινή μας καλεσμένη, να πάω λίγο γρήγορα, γιατί μετά θα πάμε και έχουμε και μετάφραση, έχουμε και. Θα γίνει δουλίτσα τώρα. Θα γίνει δουλίτσα, ναι, εδώ πέρα. Να σας πω για το Modbox 2021 by Acerco Crystal Pure, το οποίο έρχεται σε πολύ πολύ λίγες ημέρες. Ένας από τους χορηγούς είναι και η L'Oréal Professionnel Paris, όπου η κληρονομιά της Barbie, παιδιά, στη μόδα εναρμονίζεται με τις ανάγκες των μαλλιών σου, τις οποίες καλύπτει η L'Oréal Professionnel Paris. Τώρα, η ροζ υπογραφή της Barbie έρχεται και ντύνει το Steampod, το οποίο είναι απαραίτητο αξεσουάρ για τα μαλλιά σας
και το συνιστούν οι επαγγελματίες. Το σύμποτε εγγυάται 99% λιγότερη φθορά στα μαλλιά, χάρη στον ατμό και την ενσωματωμένη χτένα που έχει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τώρα θα πάμε σιγά σιγά, μάλλον γρήγορα να υποδεχτούμε Φύγαμε. Την σημερινή μας καλεσμένη. Η οποία μας έρχεται από τη Ρουμανία. Η οποία μας έρχεται από τη Ρουμανία. Είναι μια κούκλα. Είναι πολύ πολύ ταλαντούχα. Είναι ένα πλάσμα έτσι πολύ ήρεμο, ρε παιδί μου. Έχει έρθει εδώ για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, τον οποίο θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Έχει κάνει και χαμό παρά το νεαρό της ηλικίας της. Γιατί είναι πολύ δεν μικρή. Θα πούμε όμως, μην αποκαλύπτεις πράγματα. Οκ, okay, εντάξει. Εγώ θα έλεγα λοιπόν κάπου εδώ να πάμε να υποδεχτούμε. Αν συμφωνείς φυσικά και εσύ, έτσι. Συμφωνώ, ναι. Okay. Είμαι okay. So, France is on my mind. We are waiting for you. Hello. Welcome. Hello. How are you? How are you? I'm very good. I'm so happy to be here. And we are so happy as also, well. Thank you for the invitation. Thank you. Thank you for being here. We're λοιπόν, καταρχάς, ναι, κάναμε μια σύντομη έτσι. Okay. We're going translating, of course. So, I'd like to start, and then I don't know if you agree. Yes, I am. Okay. Fine. So you're here. You're in Greece. We're gonna tell later why you're here and why, because you're not for a vacation, because yeah. It's not your first time, am I right? Yeah, it's not my first time. Actually, it's my first time when I come here for music. Yes. Because I was here for vacation with my parents, but now I came here for a studio session with Varvara. Okay. Maybe you can help me how to pronounce her name. Barbara Argyrou. It's different. Yes. It's different here. Yeah. Okay, we're going to talk about Barbara later. So, you. Oh, τι να μεταφράσω τώρα. Oh no. Λοιπόν, you released your new single entitled The End. Yeah. And I want to tell us something about your new single about The End. You wrote it. Yeah, I wrote it with a. Stella and Andreas from Stockholm. Okay. I was in Stockholm in May, and there we create this song. We had a beautiful connection, and I managed to express my feelings through this song, The End, because I'm 18 years old, and I'm trying to talk about things that teenagers are relating to. So I hope I did it. I think so. No, I'm pretty sure, actually. Λοιπόν, okay. Καταρχάς να πούμε ότι, γιατί έχει τραβήξει πολύ η αλήθεια, είναι ωραία, μιλάμε στα αγγλικά, να πούμε ότι υποδεχτήκαμε εδώ στην παρέα μας την Frances On My Mind. Η Frances On My Mind είναι μόλις 18 χρονών, σας τα λέω πάρα πολύ περιληπτικά. Έχει έρθει εδώ για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Έχει έρθει εδώ γιατί έχει μια υπέροχη συνεργασία. Θα έχει μάλλον, έχει έρθει για κάποια studio sessions με τη Μπάρμπαρα Αργυρού, που την ξέρουμε και την αγαπάμε πάρα πολύ καλά, εδώ με το κορίτσι μας. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, έβγαλε το καινούριο της τραγούδι The End. Και αυτό που μας είπε τώρα, μας είπε το συνεργάτες, παρόλα αυτά, τι λέει το τραγούδι. Το τραγούδι της επί της ουσίας προσπαθεί να εκφράσει αυτά με τα οποία συνδέονται οι νέοι σήμερα. Με οι έφηβοι για την ακρίβεια. Και είναι κάτι το οποίο, αυτό της είπα και εγώ, το έχει καταφέρει πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, τα είπα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. So. Τα είπες, όντως. Okay. Francis On My Mind is an interesting stage name. Which is your real name? My real name is Francesca. Francis is a short version of my real name. And then on my mind, it's an explanation of something I really wish for my songs, and I really wish that my songs will be reminded and will be related in people's minds. And also on my mind, it's my first single that I released it in 2019. Two years ago. 16. Yeah. Am I right? I was 16. Oh my God. Λοιπόν, το όνομά της είναι Francesca το πραγματικό. Francis On My Mind είναι το καλλιτεχνικό της. Και επί της ουσίας αυτό που ρώτησε και ο Νίκος είναι. Από πού προέκυψε. Το On My Mind, λοιπόν, επί της ουσίας λέει ότι θέλω τα τραγούδια μου να αποτυπώνονται στον κόσμο, να μένουν στον κόσμο. Και ήταν και το πρώτο της single. Και ήταν και το πρώτο της single, ακριβώς. Okay. How old are you? 18. 18. Το είπε πριν από λίγο, ναι.
And you released your first album when you were 16, right? Yeah. You wrote it as well. I didn't write it. My producer. Your producer, okay. Wrote the song, and then I arrived at the studio and we recorded. Okay. Δεν το έγραψε εκείνη, αλλά ο παραγωγός της και στα 16 ήταν το πρώτο τους άλμπουμ. And actually, I want to know when you realized that you want to be a singer. I was around 8 or 9 years old. Okay. And I was singing a lot around my house. And my parents heard me, and they decided to help me to find someone that can teach me. But unfortunately, in my town, because I live in a small town, on Esht, I didn't have any teacher, any music school. Yeah. So I find someone in Bucharest. And then when I found the teacher, I started to learn more and I started to evolve. And then I went to a lot of competitions and I managed to win a few of them. And then I signed with my label, Universal Music, in 2019. And then all the doors yeah, opened. And, yeah, exactly. Okay. That's how all started. Ξεκίνησε να τραγουδάει όταν ήταν 8 και οι γονείς της τη βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Τη στήριξαν πάρα πολύ. Δεν είχε δάσκαλο στην πόλη της. Ακριβώς, γιατί μένει σε μια μικρή πόλη. Παρ' όλα αυτά, τη στήριξαν πάρα πολύ. Βρήκανε στο Βουκουρέστι καθηγητές. Πήγε σε πολλούς διαγωνισμούς. Τους οποίους κέρδισε και όλους κάποιους. Και το 2019 υπέγραψε φυσικά και με την εταιρεία της, με το label της, την Universal Music. Και κάπως έτσι άνοιξαν και διάπλατα όλες οι πόρτες. Λοιπόν, we are really happy that you... Θες να συνεχίσεις εσύ ή όχι? Συνέχισε. Okay. Okay, we're really happy because you are here, as you told us at the beginning, for studio sessions with Barbara Giroux. Did you meet her? Yeah, I met her yesterday, actually. Yes. We really had that connection. Like, we had a lot of common things, and we managed to create a song, a very good song actually, because she's very talented, and she has a beautiful voice, and she's so creative, and her team, it's so amazing. I really enjoy the time there. I have today I have a session with her too, and send her our kisses. And I can't wait to meet her again today to make more music. So how did this come about, the collaboration? You saw her, she saw you, your label, I don't know. We are signed with the same label. Yes. And our teams got in touch and we met through our teams. Okay. And we managed to work together because of our teams and thanks to them, because that's a very good thing, because that happened. And I'm very glad I met her, and I hope we will do many, many good things. Έλα, τέλεια. Λοιπόν, ουσιαστικά μιλήσαμε για την συνεργασία της με τη Βραβάρα και πώς προέκυψε αυτή. Και από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι τους πάντρεψε η δισκογραφική. Ακριβώς. Βλέπουν καλά τα παιδιά, ναι. Κάνουν καλά τη δουλειά τους. Βρεθήκανε χθες και αυτά που είπε για το κορίτσι μου, για την Μπάρμπαρα, είναι ότι είναι πολύ ταλαντούχα, ότι περιμένουν πως και πως, γιατί έχουν και σήμερα ένα studio session. Και επί της ουσίας θα κάνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα μαζί. Και εγώ είμαι σίγουρη, γιατί ξέρουμε και την Μπάρμπαρα και εμείς εδώ πέρα πολύ καλά, αυτό το ταλαντούχα μας το πλάσμα. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα είναι αυτό που θα προκύψει μεταξύ των δύο αυτών υπέροχων κοριτσιών. It's not your first time here in Greece, because you told us before. You have visited our islands. Yeah, I visited Thassos a lot of times because my parents loved the island. I loved it too. I was in Mykonos one time, and there was obviously, there was very, of course, yeah, there was very crazy. I was in Santorini for one day. In Thessaloniki, yay!
Yeah, in Skiathos. Oh my God, many times you've been here. Yeah. Okay. We are fans of Greece and we like here a lot. And you're a fan of summer, I think, of summer. You're a summer girl. Yeah, exactly. You like the sun, you like summer. As I enjoy a lot the warm weather and I like the Mediterranean vibes that you have here. Okay. And it's really calming. And so we hope to see you soon again. Αυτό που ουσιαστικά έχει έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, μόλις συνειδητοποίησαμε. Και στη Θάσο έχει πάει, και στη Σαντορίνη έχει πάει, και στη Μύκονο έχει πάει, και στη Σκιάθο έχει πάει, και στη Θεσσαλονίκη έχει πάει. Εγώ δεν έχω πάει σε τόσο μια φορά, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, της αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι, της αρέσει πάρα πολύ ζεστός καιρός. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι εδώ έχει ζέστη. Ναι, I'm telling that you're feeling that here, because in Greece now, it's a little bit cold. Yeah. And you said it's warm. Yeah, for me it's very warm because in Romania it's cold. And I saw here a lot of people that are wearing winter jackets. Of course! I'm in a dress, like me. Shirt, and with these boots, and for me it's really warm. It feels like spring. Really? Yeah. Φοβερό. Ισχύει. Φοβερό. Yeah. Αυτό που είναι σαν είναι άνοιξη για εκείνη, αυτό μας λέει τώρα. Οκ, πάμε σε ένα σύντομο break φασικά και επιστρέφουμε σε πολύ πάμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι και της πάμε και να απολαύσουμε, δούμε. Ναι, πάμε να απολαύσουμε The End και Francis on My Mind και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με τη συνέντευξη εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ το γλυκό πλάσμα είναι. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, εδώ σας θέλουμε συντονισμένους στην παρέα μας. Εδώ, επιστροφή. Εδώ, επιστροφή με αυτό το υπέροχο πλάσμα. We just listened your song, The End. And hope you enjoyed. I'm sure they enjoyed. I hope so. Yes, as we as well. So, you're also writing songs, am I right? Yeah. Yeah. I started to write 2 or maybe 3 years ago, but I didn't have the courage to show the people what I do. Mm-hmm. I was creating music in my room with my piano. Yes. Every time I felt sad or I had those teenagers emotions that are... come on. Yeah, and now I can say that I have more trust in myself. Mm-hmm. And I started to write more in studios. And I had the opportunity to meet a lot of people that were supporting me, and I'm really happy for that. Γράφει μουσική και αυτό που μας είπε επί της ουσίας είναι ότι όταν ξεκίνησε να γράφει δεν είχε και πολύ θάρρος να το εξωτερικεύσει αυτό. Τώρα που μεγαλώνει το βρίσκει περισσότερο. Ναι, ακριβώς. Τώρα που μεγαλώνει το βρίσκει περισσότερο και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε εκείνη. Έγραφε μουσική όταν ήταν έτσι λίγο πιο... Δεν ήταν σε πολύ καλό mood, αλλά... Τα εφηβικά αυτά. Αυτά τα εφηβικά, ρε παιδί μου, τα οποία τα λέει και η ίδια και τα καταλαβαίνει και η ίδια. Ωστόσο, νομίζω ότι τώρα κάπως εξελίσσεται ακόμα περισσότερο το πράγμα και η κατάσταση. What is your source of inspiration for your songs? First of all, I'm thinking about my life and I'm trying to represent it through my songs. Mm-hmm. I'm trying to tell a story every time I'm writing. And also I'm listening to a lot of music. I'm listening to what everything. Kind of music? Everything. My favorite music is indie pop. Okay. And alternative R&B. It depends a lot about the day. Indie pop and alternative, okay. They are very different. Yes, really. But I enjoy them a lot. And I usually when I write, I don't try to find something to copy or to get an inspiration of. I'm just going with the flow. Mm-hmm. And sometimes I can take an inspiration, but not on purpose, because I listen to a lot of music and... Πες. Ναι, μας είπε ότι στην ουσία επιλέγει να ακούει indie pop και R&B alternative. Αλλά δεν επιλέγει να αντιγράφει. Όχι. Θέλει να δημιουργεί το δικό της στυλ και χαρακτήρα μέσα από αυτά που τραγουδάει. Ακριβώς. Και είναι και τελείως διαφορετικά. Ναι, είναι τελείως διαφορετικά, αλλά είναι ωραίο να έχεις ακούσματα από διαφορετικά στυλ και εννοείται. Να μπορείς και να τα κάνεις δικά σου. Πάρα πολύ το έχω αγαπήσει αυτό το πλάσμα, θέλω να ξέρετε. Ναι.
Και επί της ουσίας αυτό που μας είπε, γιατί είναι και μέσα στην επόμενη ερώτηση, ότι δεν έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, ρε παιδί μου. Πηγαίνει με το. Με το flow, με το κύμα. Ακριβώς. Οκ. Ναι, ναι, ναι. Okay. One million. The question of $1 million. Which artist. Μάλλον, ναι. Which is your dream artist, like you want to collaborate with? Oh my god, I know this since I was 12 or something. I think, no, I don't think, I'm sure. I would be so happy if I would collaborate with Georgia Smith. Okay. Like, she's my dream artist to collaborate with. I love her, I love her music. I love her style, I love everything about her, and she seems so honest with everything that she's doing, and that's what I like about her, and her voice is amazing also. And I don't know, who knows, maybe I will meet her, at least. Ρε παιδί μου, της κάναμε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, ότι και καλά με ποια θα ήθελε, με ποιο καλλιτέχνη θα ήθελε να συνεργαστεί, έτσι. Και είπαμε την Georgia Smith, όπου αγαπάει τη φωνή της, αγαπάει τα πάντα, τη θαυμάζει πάρα πολύ. Τα πάντα. Όλα και λέει τουλάχιστον, okay, μπορεί να μην είστε, αλλά να τη γνωρίσω. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και τελικά καταλήγεις να κάνεις πράγματα που δεν τα πίστευες και εσύ ο ίδιος ότι θα γίνουνε. You have a cover as well, you did a cover as well of Dua Lipa song, the Don't Start Now. Don't start now. Το έχουμε καθόλου, Παναγιώτα. Anybody there, people? Hello. Here we are. Μας ακούτε? Παναγιώτα? Maybe. Okay. Εσείς? Η Παναγιώτα, εγώ δεν την ακούω. Θέλω να ξέρω αν έχουμε το βίντεο από το cover της Dua Lipa. Στέφανε, αν μπορείς να μου πεις εσύ, αν θέλει. Okay. We're gonna see a bit of... Okay. We're gonna play it right. Oh my God, that's great. Thank you very much. Thanks to my producer because he helped me with the production. Okay. And because it's a great production, that's what he told right now. Thank you, yeah. My producer is so talented. Mm-hmm. He's very talented and he helped me with this cover. Mm-hmm. At first I didn't know what cover should I do because we really wanted to release a cover. And then I started to look for covers and mm-hmm. on YouTube, and I found this song and I tried it and it sounded very good. And then I went to studio, and Mihai helped me. Mm-hmm. He's my producer, Mihai Rista, and that's how we created this beautiful cover. Επί της ουσίας έψαχνα να βρει ένα cover και βρήκε το άκουσε το συγκεκριμένο τραγούδι, τη βοήθησε πάρα πολύ ο παραγωγός της. Γιατί αυτό είπαμε με τον Νίκο τώρα, ότι έχει πάρα πολύ ωραίες μελωδικές, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Και το, ναι, και βγήκε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Now, are you recording right now? Like, dance song, ballad song. Do you refer to my sessions with Barbara? No, not only, and about your personal. Yeah, I will release a song. Mm-hmm. But I don't want to spill like all the information right now. Okay. I'm always working in the studio, and I'm always trying. I always try to find something new and something to release. I'm gonna change the question. Okay, you prefer for the next step? Do you prefer a dance song or a ballad song? I think a ballad song. Because it's more melancholic, mm-hmm. and my what? Voice sounds. You're so young. Better. You're so talented. Yeah, you have everything. You're beautiful. Thank you, but I think my voice sounds better when on a slow okay, version. Okay, I understand that. Okay. Also, I can find lyrics that are more sensitive, and that's my type of song. Okay. That I. Okay. Άρα στην ουσία μας είπε ότι πέραν από το τραγούδι που ετοιμάζει με την Μπάρμπαρα, το επόμενο που θα επέλεγε η ίδια που δεν μας είπε τις λεπτομέρειες, ναι. τα κρατάει, θα ήταν μπαλάντα. Ναι. Γιατί της αρέσει να είναι. Περισσότερο. Ναι, της ταιριάζει και στη φωνή της περισσότερο.
και συνήθως οι στίχοι είναι και τέτοιοι που μπορούν να αποτυπωθούν καλύτερα σε μια μπαλάντα γιατί είναι λίγο πιο μελαγχολική. Οπότε αυτό. Αυτό ήταν. Ναι. Θα τη ρωτήσουμε άμα έχει κάποιο μήνυμα για εμάς τους fans. Do you have any message to your Greek fans that's here? I hope you guys you like my songs, you like my music and everything I do. I'm trying as much as possible to do something that you will resonate with. Mm-hmm. I'm very happy to be here and to meet you. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι εδώ και σας γνωρίζει. Ελπίζει να σας αρέσει η μουσική της, να ταυτίζεστε με αυτήν. Και we hope to see you again here in Greece. Thank you. I hope to see you too again. Not only for vacation, but for maybe concert with Barbara alone. We hope to see you soon. And thank you so much for being here. We're so happy to meet you. Thank you a lot. It was my pleasure to be here and to talk with you guys. Thank you so much. And also, I hope I will have concerts here. But now with this time with COVID, it's kind of hard. But I hope everything will be will get back to normal. I don't know when, but. It's okay to be. We hope as soon as possible. Trying to be positive because I think all the artists have this desire to perform. I think that's their favorite part of the career because it's my favorite part, besides the studio sessions. Mm-hmm. But everything feels so real when you perform, and it's so sad because right now we can't do that because of the COVID. But who knows? Maybe everything. Will be better. It will. So all we can do is to be positive. Yeah. Yes, that's right. Okay, we are positive. We have we have positive vibes, energy. We're happy, so everything is going to be okay. I'm pretty sure about that, and I'm pretty sure we're going to see you again here in Greece, performing live. With your fans, with Barbara, and we're expecting to see you again. Thank you so much for being here with Thank us. Thank you so much. Εμείς την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα. Αυτό που μας είπε ο είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα με τον COVID και περιμένουμε πώς και πώς να... Περιμένει και εκείνη να ανοίξουν τα πράγματα. Είναι θετική. Αν σκεφτείς την έπιασε και λίγο στην αρχή της, έτσι. Δηλαδή, γιατί... κατευθείαν. Ναι, δύο χρόνια δηλαδή, μόλις αυτό έγινε. Τα 16 μέχρι τα 18. Λοιπόν, εμείς θα σας στείλουμε ένα τεράστιο φιλί. Ήτανε η Francis on my mind στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ. Φιλιά πολλά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Και thank you so much. My pleasure. Thank you. Bye guys. See you tomorrow.